Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρίτη σήμερα, 14 Νοεμβρίου, και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις του δελτίου μας σε τίτλους. Πόλεμο μέχρι τελικής πτώσεως έχει κηρύξει το Ισραήλ στους τρομοκράτες της Χαμάς παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός. Μάλιστα, οι βομβαρδισμοί στοχεύουν τα νοσοκομεία όπου κρύβεται η Χαμάς, όπως υποστηρίζει το Τελ Αβίβ. Ύψωσαν τη σημαία του Ισραήλ στο κοινοβούλιο στη Γάζα. Νεφελώδες το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ μετά από τη διάσπαση. Θα κάνει η ομάδα Αξιόγλου την επόμενη κίνηση και ποια κατεύθυνση θα πάρει? Ενδιαφέρον και για το επόμενο βήμα του Ευκλήδη Τσακαλώτου και της Ομπρέλας μετά από την αποχώρησή τους. Έτοιμοι να καλωσορίσουν τους επισκέπτες των Χριστουγέννων, δηλώνουν οι ξενοδόχοι από το Πήλιο. Ο επαγγελματισμός και η αγάπη για τον τόπο τους ξεπερνά τις πρόσφατες δυσκολίες της κακοκαιρίας και ανοίγουν και πάλι τα φιλόξενα ζεστά καταλήματά τους για τους επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. Η Διόνη, ο Άξελ και ο Πόθος, τρία σκυλιά που είχαν κακοποιηθεί στο παρελθόν, μαζί με την κηδεμόνα τους Κατερίνα Παπαποστόλου, επισκέπτονται σχολεία και μαθαίνουν τους μικρούς μαθητές να σέβονται και να αγαπούν τα ζώα και το περιβάλλον. Πέντε εβδομάδες αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος, οι Ισραηλοί δηλώνουν ότι η Χαμάς έχασε τον έλεγχο και υψώνουν τη σημαία του στη Γάζα. Παράλληλα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δηλώνει αποφασισμένος να μην σταματήσει τους βομβαρδισμούς αν δεν εξαφανίσει κάθε τρομοκράτη της Χαμάς, αγνοώντας κάθε έκκληση από όπου και αν προέρχεται. Την ίδια στιγμή, νεογνά πεθαίνουν, άμαχοι καταστρέφονται και ολόκληρες οικογένειες παίρνουν το δρόμο της προσφυγιάς. Πέντε εβδομάδες από την αρχή του πολέμου, ο Ισραηλινός στρατός λέει πως η Χαμάς έχασε πλέον τον έλεγχο της Γάζας. Ισραηλινοί στρατιώτες ποζάρουν έξω από το κτίριο του νομοθετικού σώματος της Χαμάς, το οποίο λένε πως κατέλαβαν. Υψώνουν την Ισραηλινή σημαία μέσα στην αίθουσα. Την ίδια ώρα οι μάχες μένονται γύρω από το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, του Αλσίφα. Δεκάδες νεογνά που έχουν μείνει εκτός θερμοκοιτίδας εξαιτίας της διακοπής ρεύματος στο νοσοκομείο κινδυνεύουν άμεσα. Ο Ισραηλινός στρατός λέει πως συντονίζει τη μεταφορά θερμοκοιτίδων στο Αλσίφα ώστε να απομακρυνθούν τις επόμενες ώρες τα νεογνά. Ο Τζο Μπάιντεν επιμένει. And it's my hope and expectation that there will be less intrusive action relative to the hospital. We're in contact and we're with the Israelis. Also, there is an effort to take this pause to deal with the release of prisoners. And that's being negotiated as well with the Qataris that are engaged in So I remain somewhat hopeful, but the hospital must be protected. Η Χαμάς δεν σταματά να δίνει στη δημοσιότητα βίντεο από εξτρεμιστές να χτυπούν θέσεις των Ισραηλινών στρατιωτών μέσα στη Γάζα. Και λέει πως τώρα είναι πρόθυμη να δώσει 50 ως 70 ομήρους με αντάλλαγμα πενθήμερη κατάπαυση του πυρός. تتضمن أن نفرج عن 50 من النساء والأطفال المحتجزين في غزة وقد يصل العدد في نهاية المطاف إلى 70 على اعتبار وجود إشكالية في تواجد أولئك المحتجزين إخما سنفاجي και αυτό το βίντεο είναι η 19χρονη Νόα Μαρσιάνο μέλος των Ισραηλινών δυνάμειων ασφαλείας η νεαρή κοπέλα μιλά τρεις μέρες αφότου έχει απαχθεί από τη Χαμάς Το βίντεο κόβεται και στη συνέχεια διακλίνεται το άψυχο σώμα της νεαρής κοπέλας που, όπως ισχυρίζεται η οργάνωση, σκοτώθηκε στις 9 Νοεμβρίου σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Όσοι φεύγουν από τη βόρεια λωρίδα της Γάζας περιγράφουν μία κόλαση. Τη νύχτα χτυπήθηκε ο προσφυγικός καταβλισμός στη Τζαμπάλια με αποτέλεσμα τουλάχιστον 30 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.
Αλλάζουμε θέμα. Βαριές κουβέντες ακούγονται πλέον εναντίον του Στέφανου Κασελάκη, της προσωπικότητας και των συνολικών χειρισμών του από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που αποχώρησαν από την παράταξη και δηλώνουν ανεξάρτητα. Η επόμενη μέρα βρίσκει τον ΣΥΡΙΖΑ σε προσπάθεια ανασυγκρότησης, αλλά και σε αναμονή νέων εξελίξεων και πιθανώς νέων αποχωρήσεων. Για συναισθηματική αλλά και βαθύτατα πολιτική στιγμή έκανε λόγο ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, μιλώντας για την αποχώρηση της ομπρέλας που οδήγησε στη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κασελάκης ήθελε άλλο κόμμα. Έχει ένα μοντέλο διακυβέρνηση του κόμματος που δεν ταιριάζει με την αριστερά. Συνεχίζει την πολιτική του Αλέξη Τσίπρα προς το κέντρο, χωρίς πολλά από τα χαρίσματα του Αλέξη Τσίπρα. Ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής ανέλησε τα επόμενα βήματα προς τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, μιλώντας για συνομιλίες και με όσους παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως την ομάδα Αχτσιόγλου, αλλά και με το ΠΑΣΟΚ. Θα συνεργαστούμε, θα συζητήσουμε και με αυτά τα, άμα πάρουν την απόφαση να φύγουν, αλλά θα έχουμε σε κάθε περίπτωση καλές σχέσεις. Εννοείται ότι πρέπει η ριζοσπαστική, ανωτική, οικολογική αριστερά να συζητάει με όλο τον κόσμο. Άρα και με το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα μπλοκ δυνάμεων που θα διεκδικήσουν την κυβέρνηση. Παράθυρο για συνεργασία με το ΜέΡΑ25 του Γιάννη Βαρουφάκη βλέπει ο Δημήτρης Βίτσας. Βεβαίως χωράει. Αλλά ξέρετε, δεν θα γίνει με τη λογική ότι θα τους καλέσουμε εμείς. Θα συναντηθείτε. Ναι. Θα συζητήσετε. Θα υπάρχει μια συσπήρωση. Η Πέτη Πέρκα κατηγόρησε τον Στέφανο Κασελάκη για μετάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ και ανέφερε ότι αν είχε εκλεγεί οποιοδήποτε άλλος πρόεδρος, δεν θα είχε αποχωρήσει από το κόμμα. Όποιος από τους υπόλοιπους τέσσερις είχε εκλεγεί, Ο κ. Κασελάκης ήρθε μάλλον στην Κεντρική Επιτροπή για να εξωθήσει οτιδήποτε υπάρχει αριστερό εκεί μέσα να φύγει. Επίθεση στον Στέφανο Κασελάκη εξαπολύουν στελέχη που αποχώρησαν. Τελικά υπηρετούσε ένα συνέδριο διάσπασης. Το κατάφερε προς αυτό. Διέλυσε ένα χώρο και τον μετατοπίζει σε ένα λαϊκιστικό κεντροδεξιό μόρφωμα. Κάποιοι δεν μπορούν να αποδεχθούν ότι με βάση τις αποφάσεις του συνεδρίου και του καταστατικού εξελέγει ευνηδιαστικά ο Στέφανος Κασελάκης πρόεδρος. Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να φιλορροεί με αποχωρήσεις μελών και στελεχών από όλη την Ελλάδα. Τώρα λοιπόν θα συνδεθούμε με Πηλίο και με τον κύριο Γιώργο Ζαφύρη, πρόεδρο Ξενοδόχων Πηλίου. Καλησπέρα κύριε Ζαφύρη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα σήμερα στο Πηλίο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Περάσατε διαπυρός και σιδήρου, ήταν καταστροφικές οι πλημμύρες που συνέβησαν στο Πηλίο. Πώς είστε σήμερα, θέλουμε να μάθουμε. Σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει πάρα πολύ. Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση στο δελτίο σας. Να είστε καλά, κύριε Ζαφύρη, στη διάθεσή σας. Έχει επανέλθει ένα πολύ μεγάλο μέρος της περιοχής. Περίπου το 60% των ξενοδοχείων των χειμερινών προορισμών μπορούν να λειτουργήσουν. Κάποια λειτουργούν ήδη, άλλα ετοιμάζονται για να λειτουργήσουν. Και αυτός είναι ο σκοπός του καλέσματος των φίλων μας, των επισκεπτών του Πηλίου, των ανθρώπων που αγαπούν το Πηλίο, να επισκεφθούν και τα Χριστούγεννα και τώρα όποιος θελήσει να κάνει ένα τριήμερο, να απολαύσει τη γνωστή φιλοξενία του Πηλίου, να δει τα μέρη τα οποία γνωρίζει και αυτοί που δεν έχουν έρθει να γνωρίζουν νέα μέρη. Ετούτο τον καιρό, κύριε Ζαφύρη, γίνονται οι κρατήσεις για τα Χριστούγεννα, οπότε εσείς μας λέτε ότι είστε ήδη έτοιμοι. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να έρθει από τώρα κιόλας ένα τριήμερο, θα τον εξυπηρετήσετε κανονικότατα. Φυσικά. Εμείς στην ανακοίνωση που βγάλαμε είπαμε ότι ο καθένας μπορεί να επικοινωνεί με το κατάλημα της επιλογής του, να συνεννοείται. Οι περισσότερες περιοχές, επαναλαμβάνω, έχουν πλήρη πρόσβαση, δεν υπάρχουν πρόβλημα με το νερό, με το ρεύμα. Όλα αυτά ήταν περίπου 2 μήνες πριν. Έχουν γίνει πάρα πολλές αποκαταστάσεις, άλλες πρόχειρες, άλλες μόνιμες, αλλά φυσικά σίγουρες και χωρίς κανένα κίνδυνο. Έτσι λοιπόν και η πόλη του Βόλου, η οποία θα υποδεχτεί και τα Χριστούγεννα όπως πάντα κανονικά, η Αγριά, το Νότιο Πύλιο, το Κεντρικό Πύλιο, το οποίο ούτως ή άλλως δεν έχει ιδιαίτερες ζημιές, όπως είναι η Έση, η Ζήτσα, η Πινακάτες, ο Άγιος Γιώργιος, και φυσικά η γνωστή Τσαγκαράδα, το Μούρεση, η Πορταριά, τα Χάνια, όλες αυτές τις περιοχές είναι προσβάσιμες. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και αυτό που σας λέω είναι δυναμικό, διότι καθημερινά γίνονται έργα ή υπάρχουν έργα σε εξέλιξη.
Οπότε σιγά σιγά βελτιώνονται και οι υπόλοιπες υποδομές. Αυτό που μετράει, κύριε Ζαφίρ, είναι το πώς αισθάνεστε εσείς οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες που βρεθήκατε ξαφνικά αντιμέτωποι με όλα αυτά τα ευνίδια, τις ευνίδιες απώλειες και τις ζημιές και σπεύσατε παρόλα αυτά, επειδή αγαπάτε τον τόπο σας και είστε επαγγελματίες, να διορθώσετε, να μαζέψετε, να τακτοποιήσετε και να νοικοκυρεύσετε. Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν εξάλλου μονόδρομος αυτό, δεδομένου ότι δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ιδιαίτερη βοήθεια από την κυβέρνηση, αλλά πέραν τούτου οι επαγγελματίες του πηλίου έχουν μάθει να παλεύουν, έχουν συμβεί και παλιότερα διάφορα. Θυμίζω ότι έχουν περάσει μια πολύ μεγάλη κρίση όλη η Ελλάδα, ο τουρισμός και εμείς ειδικά, και αυτό το τελευταίο που πραγματικά ήταν πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή και για τη Θεσσαλία γενικότερα. Θυμίζω και στη Λάρισα που είχαν προβλήματα, στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα. Παντού όλη η περιοχή. Η ευρύτερη πάρα πολλά περιοχή. Προβλήματα. Αλλά σε επαναλαμβάνονται σε ένα πολύ μεγάλο μέρος έχουν αποκατασταθεί, άρα σε ένα πολύ μεγάλο μέρος μπορούν οι επισκέπτες να αναζητήσουν προσφορές, να δουν προτάσεις από τους ξενοδόχους, να κάνουν πακέτα, να απολαύσουν τις δραστηριότητες της φύσης, φυσικά τη γαστρονομία. Γιατί όλα περνάνε από το στομάχι, μην το ξεχνάμε. Έτσι είναι, κύριε Ζαφίρη, όπως το λέτε. Και υπάρχει και αυτού του είδους ο τουρισμός, άνθρωποι που έρχονται κάθε φορά για να δοκιμάσουν τις μοναδικές σας γεύσεις, έτσι δεν είναι? Ξέρετε, απόδειξη αυτού που λέω είναι ότι ήδη έχουν γίνει διάφορα μικρά συνέδρια και εκδηλώσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε ένα συνέδριο γαστρονομίας. Αυτή την Κυριακή έχει την γιορτή από το Φυρίκι, ένα μήλο το οποίο παράγεται σχεδόν μόνο στην περιοχή μας. Και γίνεται ωραιότατο γλυκό του κουταλιού. Γλυκό ακριβώς. Την επόμενη εβδομάδα υπάρχει ένα τετραήμερο ενός διεθνούς συνεδρίου μονοπατιών. Άρα η περιοχή μας έχει αρχίσει να ξαναζεί. Φυσικά, επαναλαμβάνω, περάσαμε πάρα πολλά προβλήματα, αλλά αυτό δεν μας αφήνει να μην συνεχίσουμε να παρέχουμε τη γνωστή φιλοξενία του πηλίου. Αυτό όμως που αντιλαμβανόμαστε από όσα μας λέτε είναι ότι έχουν πάρει για τα καλά μπροστά οι μηχανές, έχετε επιστρέψει δηλαδή στους κανονικούς σας ρυθμούς, στη λεγόμενη κανονικότητα. Είστε ανοιχτόκαρδοι, παραμένετε ανοιχτόκαρδοι παρά τις όποιες δυσκολίες κληθήκατε να αντιμετωπίσετε και περιμένετε όλο τον κόσμο να επανέλθει, να επιστρέψει στο πηλίο. Μην ξεχνάμε ότι το βασικό προσόν, η βασική ιδιότητα του ξενοδόχου είναι το χαμόγελο. Δεν το χάνουμε αυτό. Μια καλημέρα και μια καλησπέρα είναι πάντα στη διάθεσή μας και επαναλαμβάνω, η γνωστή πηλιορίτικη φιλοξενία είναι εδώ και σας περιμένει. Και το μοναδικό φυσικό κάλος της περιοχής, βλέπουμε τώρα και κάποια πλάνα, τα οποία είναι κιόλας φθινοπορεινά, οπότε μας βάζουν για τα καλά έτσι, στο πνεύμα, το κλίμα, την ενέργεια του τόπου. Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα θέλω λίγο να μου πείτε και για τις τιμές, γιατί ακούσαμε πριν για προσφορές. Άρα φαντάζομαι έχετε και λίγο πιο προσιτά πακέτα για μια οικογένεια που ενδιαφέρεται να φύγει τα Χριστούγεννα και να έρθει εκεί στα μέρη σας. Κοιτάξτε, οι τιμές είναι αυτές οι τιμές του 2010. Ένα δίκλινο δωμάτιο με πρωινό στο Πύλιο ξεκινάει από τα 60 ευρώ έως τα 140 ευρώ. Με τις προσφορές για 4 άτομα, για 3 άτομα, ανάλογα τις διανυκτερεύσεις. Ανάλογα θα συμπεριλαμβάνεται το ρεβεγιόν, κάποιο τραπέζι. Υπάρχουν πάρα πολλές προσφορές. Μπορούν να αναζητήσουν οι επισκέπτες για να βρουν πάρα πολλές διαφορετικές προσφορές για όλες τις μέρες των εορτών, αλλά και για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Άρα λοιπόν εμείς να προτρέψουμε όποιον το σκέφτεται και θέλει κάπου να εκδράμει, είτε άμεσα είτε για τις γιορτές των Χριστουγέννων, να είστε η πρώτη του σκέψη, γιατί είναι βέβαιο ότι θα περάσει όχι απλά καλά, θα περάσει εξαιρετικά και υπέροχα. Θα περάσει καλύτερα. Πολύ ωραία, κύριε Ζαφίρη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά για τον τόπο. Ένας εξαιρετικός, ένας μοναδικός, απίστευτος τόπος. Να έρθουμε λοιπόν να σας δούμε και από κοντά και έτσι να μην συνεχίζετε. Όπως είπατε, να χαμογελάτε, να προσπαθείτε, να διορθώνετε, να νοικοκυρεύετε και όλα καλά για όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας, γεια σας. Αλλάζουμε λοιπόν θέμα. Στις δικαστικές αίθουσες φτάνει μετά από μακροχρόνιο αγώνα της οικογένειάς της η υπόθεση που αφορά στο θάνατο μιας 24χρονης κοπέλας, ο οποίος το 2020 είχε αποδοθεί σε νευρική ανορεξία. Στο εδόλιο οδηγούνται συγκεκριμένα τρεις γιατροί δημόσιου νοσοκομείου με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από συγκλίνουσα αμέλεια. Ένας εφιάλτης δίχως τέλος. Μια κόλαση που διαρκεί σχεδόν 3,5 χρόνια. Ένα 24χρονο κορίτσι που έπασχε από νευρική ανορεξία, αλλά που οι γονείς της πασχίζουν από την πρώτη στιγμή να αποδείξουν ότι το παιδί τους δεν έφυγε από αυτή την αιτία. Μετά από πολύχρονο αγώνα, η δικαιοσύνη κατέληξε τελικά να στείλει στο εδόλιο τρεις ιατρούς δημοσίου νοσοκομείου με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από συγκλίνουσα αμέλεια. Η δίκη, ωστόσο, δεν έγινε λόγω κολλήματος συνηγόρου υπεράσπισης.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, διώκονται τρεις γιατρείς υπεύθυνοι για το θάνατο του παιδιού μας, αλλά είδαν αναβολή. Σχετικά σύντομη ημερομηνία, που ο πρόεδρος του δικαστηρίου έδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία για το θέμα και τόνισε ότι πρέπει να δοθεί μια σύντομη ημερομηνία. Η νέα ημερομηνία της δίκης προσδιορίστηκε για τον προσεχή Απρίλιο. Προσδιορίστηκε και μετά από παρέμβαση του κυρίου Προέδρου τον Απρίλιο του 2024, όπου πιστεύω ότι θα μπούμε στην τελική ευθεία και θα δικαστεί αυτή η υπόθεση. Η οικογένεια της Γιολάντας έχει εμπιστοσύνη, όπως λέει, στην ελληνική δικαιοσύνη και ζητά τη συντομότερη εκδίκαση της υπόθεσης. Προχώρησε με αργά βήματα η υπόθεση δική μας, αλλά εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Το παλέψαμε, διορίσαμε ομάδα πραγματογνωμόνων, τη διακεκριμένη την οικολόγο κυρία Βούλα Δημητριάδου, που είναι πάντα δίπλα μας και μας καθοδηγεί. Και φτάσαμε μετά από 45 μήνες. 45 μήνες συμπληρώνονται 11 Νοεμβρίου από το θάνατο του παιδιού μας. Οι πολύχρονες προσπάθειες της οικογένειας της Γιολάντας από το 2020 που έχασε τη ζωή της οδήγησαν τελικά στην εκταφή της, οπότε και διαπιστώθηκε ότι η αιτία θανάτου ήταν συμπτική καταπληξία, η οποία προήλθε από μικρόβια. Οι γονείς κατέθεσαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου και η δικαιοσύνη κατέληξε στην παραπομπή των ιατρών στο εδόλιο. Θα δούμε τώρα ένα θέμα που αφορά σε όλους μας, στην τσέπη του κάθε καταναλωτή. Αναφέρομαι ασφαλώς στην ακρίβεια, καθώς χωρίς τέλος είναι οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και κυρίως στα τρόφιμα, με τους καταναλωτές να νιώθουν ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Μήνα με το μήνα βλέπουν το ίδιο προϊόν στα ράφια των σούπερ μάρκετ ή ακόμη και στις λαϊκές αγορές που θεωρούνται πιο οικονομικές, να πωλείται σε αυξημένη τιμή. Το λάδι, τα φρούτα και τα λαχανικά, που είναι ήδη πρώτης ανάγκης και διατροφής σε σχέση με πέρυσι, καταγράφουν διψήφιο ποσοστό ανατιμήσεων που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνάει ακόμη και το 20%. Τρόφιμα, είδη νοικοκυριού και προσωπικής φροντίδας καίνε τις τσέπες των καταναλωτών, με την ακρίβεια να καταγράφει ένα διαρκές ανηφορικό ράλι. Τα καλάθια και τα πορτοφόλια βγαίνουν από τα σούπερ μάρκετ μισοάδια. Αυτό είναι 25 ευρώ. Δύο γάλατα, ένα λάδι και δύο γιαούρτι. Πρωταθλητές της ακρίβειας στα έλαια και τα λίπη, που αυξήθηκαν σε ένα χρόνο κατά 26%. Νερό θα τρώμε αντί για λάδι. Από τον Οκτώβριο του 2022 μέχρι σήμερα, στην κατηγορία μεταλλικό νερό, αναψυκτικά και χυμή φρούτων έχουν καταγραφεί ανατιμήσεις της τάξης του 14,3%. Υπάρχει μια ακρίβεια, αλλά δεν πανικοβάλλομαι, διότι βλέπω τι γίνεται και έξω. Πανάκριβα και τα φρούτα, αυξημένα κατά 20,5% από πέρσι, και τα λαχανικά κατά 12,3%. Άθλια, 7 ευρώ να πάρεις μπάμιες. Στην πρωτοβουλία μόνιμης μείωσης τιμής δείχνει το Υπουργείο Ανάπτυξης το βάρος στην προσπάθεια να φρενάρει τις ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τον Κώστα Σκρέκα, συμμετέχουν 63 εταιρείες με περισσότερα από 740 προϊόντα σε 50 διαφορετικές κατηγορίες. Ψωνίζω με βάση τις ανάγκες μου. Αν στις ανάγκες μου έχω την τύχη να υπάρχει μείωση στα καρτελάκια, έχει καλώς αλλιώς. Την ίδια ώρα ο Κώστας Κρέκας προαναγγέλει νομοθετική ρύθμιση για χαμηλή τιμή καθημερινά, στα πρότυπα της πρακτικής που ήδη έχει γίνει κανόνα στο εξωτερικό, με την οποία οι ολιγοήμερες προσφορές στο σούπερ μάρκετ να την καθίστανται από σταθερή μείωση τιμής των προϊόντων. Την ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στα γραφεία της ανεξάρτητης αρχής. Η αιτία της ακρίβειας είναι δομική και ανήκει στη φιλοσοφία, δυστυχώς, της κυβερνητικής πολιτικής, η οποία δεν επεμβαίνει. Η κυβέρνηση και ο κ. Κρέκας δεν μπορούν να κρύβονται πίσω από την πολύ καλή προσπάθεια που κάνουν αυτοί εδώ πέρα οι άνθρωποι. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, οι έλεγχοι στα σούπερ μάρκετ θα εντατικοποιηθούν, με στόχο να παταχθούν τα φαινόμενα αθέμητης κερδοφορίας, ενώ ήδη ελέγχονται 6 πολυεθνικές εταιρείες και περίπου 14 ελληνικές. Συνδεόμαστε τώρα με την Αλεξάνδρεια Ημαθίας για να συναντήσουμε εκεί μια ωραία, μια μοναδική, διαφορετική παρέα, οικογένεια μάλλον, την κυρία Κατερίνα Παπαποστόλου μαζί με τον Πόθο. Ο Πόθος είναι, Κατερίνα. Ο Πόθος φαίνεται, να το γυρίσουμε εδώ πέρα να φαίνεται. Εδώ, ο φαίνεται. Πόθος, ο Πόθος, ναι, ο Πόθος. Έχω και τον Άξελ δίπλα και τη Διόν, γιατί τώρα όσοι θαυμάζουν Άξελ και Διόν θα μου κάνουν παράπονα μετά. Έτσι, θα μου πούνε ότι έκανες κρίσεις. Δεν πρέπει να μείνει κανένας παραπονούμενος. Η Κατερίνα, λοιπόν, είναι δίπλα μου. Η Κατερίνα, λοιπόν, Παπαποστόλου είναι διευθύντρια δημοτικού σχολείου, ζωοθεραπεύτρια, συγγραφέας και ιδρύτρια της οργάνωσης Ζωές. Κατερίνα, πες μας λοιπόν για αυτό το σπουδαίο έργο που κάνεις, που κάνετε μάλλον, γιατί το κάνετε όλοι μαζί. Εσύ, η Διόνη, ο Άξελ και ο Πόθος.
Και φυσικά και οι θελοντές που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι του οργανισμού. Είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε πάρα πολλά χρόνια πλέον. Μετράω νομίζω γύρω στα 23 χρόνια που είμαι μέσα στα σχολεία ως εκπαιδευτικός. Οπότε 23 χρόνια πριν ξεκίνησε όλο αυτό. Ξεκίνησε στην αρχή έτσι με προγράμματα φιλοζωίας τα οποία τα έκανα πολύ θυλά. Πρέπει να πω ότι ήμουν έτσι λίγο παράξενη για πολλούς εκείνα τα χρόνια, το να μιλάω για φιλοζωία και περιβάλλον μέσα στα σχολεία. Ήσουν όμως μπροστάρισα και οποιοδήποτε είναι μπροστάρης, νομοτελειακά συν το χρόνο επιβεβαιώνεται. Είναι και συγκινητικό για τα ζώα βασικά, γιατί όλα αυτά γίνονται για τα ζώα. Γίνονται για να αποκτήσουν τα ζώα επιτέλους φωνή. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να αλλάξει μέσα από τα σχολεία, όχι μόνο από τα παιδιά και από τους γονείς και από τους εκπαιδευτικούς, που δεν πρέπει λίγο να τους αφήνουμε απ' έξω. Γιατί πολλές φορές πολύ συχνά λέμε αλλάζει ο κόσμος από τα παιδιά, αλλάζει από τα παιδιά ο κόσμος, αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και σίγουρα και η σχολική κοινότητα και οι γονείς. Όλο το σύνολο δηλαδή που ανήκουν σε μια κοινωνία. Που άνοιξαν την αγκαλιά τους, λες, και σας δέχτηκαν όλους προκειμένου να προσεγγίσετε τα παιδιά και να τα εκπαιδεύσετε, να σέβονται και να αγαπούν τα ζώα. Ακριβώς, βέβαια. Εγώ σιγά σιγά περνώντας τα χρόνια και βλέποντας ότι τα προγράμματα αυτά είχαν μια συγκεκριμένη απόδοση και θεαματικά αποτελέσματα σε πολλές περιπτώσεις, το εξέλιξα αργότερα. Πιστοποιήθηκα ως ζωοθεραπεύτρια από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ζωοθεραπείας, όπως και η σκύλη μου, ο Άξελ και η Διόνη. Ο Πόθος είναι πιστοποιημένος για να μπαίνει στα σχολεία ειδικής αγωγής. Και είδα ότι το πιο σημαντικό όμως απ' όλα είναι η σκύλη αυτή να είναι σε μόνιμη βάση μέσα στο σχολείο. Οπότε είμαι πάρα πολύ έτσι, τυχερή, αισθάνομαι πολύ τυχερή που έχω τη στήριξη την απόλυτη και από τους γονείς και από τους συναδέλφους και από την ίδια την πρωτοβάθμια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ασφαλώς. Και το Υπουργείο Παιδείας φυσικά. Έτσι ώστε οι σκύλοι να συμμετέχουν στα προγράμματα. Κάποια βίντεο που βλέπουμε τώρα παράλληλα είναι από τη συμμετοχή των σκύλων μέσα στην καθημερινότητα του σχολείου. Οπότε εδώ μιλάμε Κατερίνα, και για τρεις σκύλους. Εμένα ξέρεις τι μου έκανε φοβερή εντύπωση. Και οι τρεις σκύλοι είναι κακοποιημένοι κατά το παρελθόν. Πολύ. Από ανθρώπους κακούς. Γιατί διάβασα σήμερα το πρωί την ιστορία του καθενός και μου σηκώθηκε η τρίχα. Λοιπόν, και όμως μέσα στην τάξη κάθονται σαν αρνιά, δεν αντιδρούν και θέλω να το δούμε λίγο αυτό, να το δούμε και να το ακούσουμε την αντίδραση των παιδιών εδώ με τον Άξελ. Για ποιο εκπαιδευμένος είναι ο Πόθος? Διόνη. Όπα, άκουσες τη Διόνη, όρος μου στο χτυπή. Γιατί είσαι στο Διόνη. Περιμένετε, μόλις άκουσα το όνομα της Διόνης, δεν προσέξατε πως σηκώ στα αυτιά του? Ναι, κύριε. Που είπε, επειδή είναι συνηθισμένο ότι είμαι στο σπίτι, τη Διόνη και προφανώς άκουσα η Διόνη. Α, η Διόνη. Είναι φίλη μου τη Διόνη. Αδέρφια είναι. Με τον Πόθο και τη Διόνη. Πόθο. Κατερίνα, αυτές είναι οι αντιδράσεις των παιδιών, των μικρών μαθητών κάθε φορά. Υπάρχουν έτσι και παιδιά πιο συγκρατημένα? Καλά, βέβαια, που φοβούνται. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τον Άξελ είναι βίντεο τα οποία πολλές φορές, να το πω λίγο να γελάσουμε, δεν πρέπει να τα δείχνουμε. Γιατί όταν λέω δεν πρέπει να τα δείχνουμε, είναι ένα σκύλος ο οποίος πραγματικά έχει τέτοια λατρεία με τα παιδιά, που δέχεται να του κάνουν τα πάντα. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ ένα βίντεο το οποίο δεν είναι όλες οι κινήσεις σωστές. Δηλαδή, το να του πιάνουν το πρόσωπο, να του πιάνουν τα μουστάκια, να του πιάνουν τα αυτιά. Υπάρχουν σκυλιά που αντιδρούν, έχεις δίκιο. Ναι. Ο Άξελ είναι ένας σκύλος ο οποίος αυτό θέλει. Μάλιστα, μην πω ότι στρεσάρεται αν δεν του το κάνουν αυτό. Οπότε και οι τρεις λοιπόν σκύλοι ήμουν τυχεροί στο ότι φυσικά εκπαιδεύτηκαν, αλλά είχαν κάτι πολύ σημαντικό μέσα στην ψυχή τους. Είχαν μια πάρα πολύ μεγάλη αγάπη με τα παιδιά και είχαν συγχωρήσει πολύ γρήγορα τους ανθρώπους. Όλοι οι σκύλοι συγχωρούν τους ανθρώπους. Αυτό πρέπει να το δώσουμε ως μήνυμα, ότι δυστυχώς οι σκύλοι και γενικότερα τα ζώα είναι τέτοια πλάσματα που ακόμα και αν κακοποιηθούν πολύ, από τον ίδιο τον άνθρωπο που κακοποιήθηκαν, να είμαστε σίγουροι όλοι ότι θα γυρίσουν να του φιλήσουν το χέρι. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το θαυμάζουμε εμείς στα ζώα, γιατί είναι κάτι που φυσικά σίγουρα δεν το έχουμε οι άνθρωποι. Οπότε οι σκύλοι λοιπόν αυτοί είχαν την αγάπη μέσα για τα παιδιά και τους ανθρώπους. Οπότε ήταν ένα κομμάτι το οποίο δεν χρειάστηκε να μοχθήσω πάρα πολύ για να το κατακτήσω. Και είναι και ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχουν αυτοί οι σκύλοι. Θεωρώ, Κατερίνα, είναι δηλαδή, υπήρξαν έτσι πιο παιδιά. Βλέπουμε και εδώ φωτογραφίες που μας έχει στείλει. Υπήρξε κάποιο παιδί, κάποια παιδιά που από το σπίτι τους δεν έχουν μάθει να είναι συμφιλειωμένα με τα ζώα και εκδήλωσαν φόβο, ίσως μια απέχθεια. Υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις? Και αν ναι, εσύ πώς το διαχειρίστηκες όλο αυτό?
Σίγουρα υπήρξαν και κυρίως τα παιδιά, αυτό που λέω πάντοτε και είναι ότι τα παιδιά έρχονται στο σχολείο με τις πεποιθήσεις που έχουν από το σπίτι. Οπότε θα δούμε σπάνια παιδιά να λατρεύουν τα ζώα και γονείς να τα φοβούνται ή το ανάποδο. Οπότε τα παιδιά πάντοτε έρχονται στο σχολείο με συγκεκριμένες πεποιθήσεις. Όπως και πριν από κάποια φιλοζωική, κάθε φιλοζωική ενημέρωση πάλι με συγκεκριμένες πεποιθήσεις έρχονται. Θεωρώ όμως ότι τα παιδιά έχουν μέσα την αγάπη για τα ζώα. Λίγα είναι τα παιδιά τα οποία όχι δεν τα θέλουν, απλώς τα φοβούνται. Ένα ποσοστό όμως παιδιών φοβούνται. Σε εκείνη λοιπόν την περίπτωση πρέπει να είσαι άρτια εκπαιδευμένος, γι' αυτό και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η επιστημονική γνώση που έχεις. Όσον αφορά τα παιδιά όμως η επιστημονική γνώση, όχι μόνο τους σκύλους, οπότε είμαι κάθετη σε αυτό ότι θα πρέπει στα σχολεία να μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρα πολύ σημαντικές γνώσεις στο θέμα της σχολικής ψυχολογίας. Οπότε εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πηγαίνω πάντοτε σταδιακά, ποτέ δεν πιέζω παιδί και έχει τύχει να πάω στο σχολείο, έστω και για ένα παιδί, ακόμα και 3 και 4 φορές. Έτσι ώστε να φέρω το παιδί αυτό. Προκειμένου να το ξεκλειδώσεις, δηλαδή. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Γιατί είναι η καθημερινότητα η οποία συμβιώνουμε με τους αδέσποτους σκύλους και τις γάτες. Είναι πάρα πολύ. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να τους σεβαστούμε και να κατανοήσουμε ότι στο φυσικό τους περιβάλλον είναι και εκείνοι. Δεν είναι το φυσικό τους περιβάλλον οι επανεντάξεις στα βουνά και στα λαγκάδια και μακριά από τις πόλεις και τα χωριά. Έτσι είναι, Κατερίνα. Κατερίνα, θα δούμε και τους υπόλοιπους της παρέας, μην κάνουν παράπονα μετά, να μας βοηθήσει και σκηνοθέτης. Διόνι δεν μπορούμε να τη δούμε, γιατί έχει αποχωρήσει ήδη, πάει μεσημεριανό ύπνο και ο Άξελ είναι από εδώ πίσω, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Όχι, από πίσω εδώ πέρα λίγο είναι... το βλέπουμε το αυτί του που λέει ο λόγος. Λίγο. Ο Πόθος έχει κοιμηθεί ήδη, γιατί ο Πόθος κοιμάται το μεσημέρι και το βράδυ ξυπνάει. Τους καλάσαμε τα ωράρια λίγο, εντάξει. Πειράζει. Αλλά το κάνουμε για να διαχυθεί η πληροφορία, να το ακούσουν όλοι και να σας καλέσουν. Να σας καλέσουν οικογενειακώς να πάτε έτσι να τους αλλάξετε τα πιστεύω και τις συνήθειες. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι τα Σαββατοκύριακα, λόγω εργασίας δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μέσα στην εβδομάδα. Όμως τα Σαββατοκύριακα ταξιδεύουμε σε πολύ απομακρυσμένες περιοχές, σε νησιά, σε απομακρυσμένα χωριά, όπου είναι πολύ σημαντικό να γίνονται δράσεις για τα παιδιά. Γιατί το Σαββατοκύριακο, ειδικά σε αυτά τα χωριά και τα νησιά, τα παιδιά είναι ακόμα λίγο πιο δύσκολα που αναγκάζονται να είναι στο σπίτι χωρίς να έχουν έτσι εικόνες, οι οποίες θα μπορούσαν να τους αλλάξουν λίγο την καθημερινότητα. Οπότε είναι σημαντικό να το πούμε και αυτό, ότι μπορούμε να ταξιδέψουμε και τα Σαββατοκύριακα για να κάνουμε αυτά τα φιλοζωικά εργαστήρια. Κατερίνα, έχεις δει να αυξάνονται οι υιοθεσίες, δηλαδή αδέσποτα ζωάκια να βρίσκουν σπίτι μετά από αυτές τις επισκέψεις που κάνετε? Δηλαδή να πάει ένας μαθητής να εξοικειωθεί και να πει μαμά, μπαμπά, θέλω να αποκτήσουμε κι εμείς ένα νέο μέλος της οικογένειας, να υιοθετήσουμε ένα σκυλάκι αδέσποτο μέχρι πρότινος. Εγώ αυτό που έχω δει είναι ότι σίγουρα έχει αυξηθεί η ευαισθησία του κόσμου απέναντι στον αδέσποτο πληθυσμό. Τώρα λίγο η καραντίνα, λίγο όλα αυτά τα οποία περάσαμε, σίγουρα άλλαξε λίγο και τα συναισθήματα όλων μας. Βέβαια, αυτό που είναι το πιο λυπηρό από όλα είναι ότι κάθε φορά που όλοι εμείς λέμε τι ωραία, τι αισιόδοξοι που είμαστε, αυξάνονται οι υιοθεσίες, την ίδια στιγμή αυξάνονται και οι κακοποιήσεις. Οπότε αυτά λίγο και πάνε. Αυτά που βλέπουμε είναι κάθε δυστυχώς, μέρα, ναι. Κατερίνα, δηλαδή τα διαβάζεις και δεν πιστεύεις ότι έγιναν και ότι υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι ακόμα και σήμερα, εν έτη 2023, με όλη αυτή την ενημέρωση που υπάρχει, έτσι. Εσύ ναι, να πούμε ότι γράφεις και βιβλία. Έχεις ναι. γράψει και βιβλία, κυκλοφορείς και ημερολόγιο για το 2024, το οποίο θα φροντίσω να προμηθευτώ, κυκλοφορεί ήδη νομίζω, σε σχέση με το συγκεκριμένο αυτό θέμα, να αγαπάμε τα ζώα. Ναι, είναι βιβλία φιλοζωίας, εκπαιδευτικά, αλλά και μυθιστορήματα, τα οποία είναι όλα γραμμένα μέσα από την ματιά των σκύλων, είναι όλα σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση, έτσι ώστε να μιλούν οι σκύλοι οι ίδιοι και να συνδέονται οι αναγνώστες με τους ήρωες. Και ο στόχος ο πρωταρχικός είναι να μεταδοθεί όλη αυτή η φιλοζωική πληροφορία. Και ο άλλος ο στόχος είναι, όπως το λένε και όλοι οι φίλοι μου, γιατί είμαι σίγουρα μια συγγραφέας που δεν πρέπει να βγάλω ποτέ στη ζωή μου ούτε μισό ευρώ από τα βιβλία, είναι ότι όλα μα όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις στηρίζουν φιλοζωικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι σημαντικό, βέβαια. Γιατί αγοράζεις ένα ημερολόγιο, ναι. ένα βιβλίο και αμέσως προσφέρεις τον οβολόν σου υπέρ κάποιου στόχου. Κατερίνα, θεωρείς ότι. Θεωρείς, εσύ είσαι κατάλληλη να μας το πεις, ότι το μάθημα αυτό της φιλοζωίας χρειάζεται, είναι ανάγκη να μπει στο πρόγραμμα των σχολείων, δεν ξέρω, σε εβδομαδιαία βάση για παράδειγμα. Σίγουρα είναι πολύ μεγάλη ανάγκη και όπως όμως επίσης και μεγάλη ανάγκη είναι να εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί για να το κάνουν. Εμένα αυτό που με φοβίζει, πρέπει να το πω, είναι ότι και να μπει το μάθημα της φιλοζωίας, ποιος θα το κάνει
και με τι εγχειρίδιο θα το κάνει. Οπότε αυτό το οποίο λέω πάντα είναι ότι θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί σίγουρα να εκπαιδευτούν πάνω στο κομμάτι αυτό και το πώς θα διαχέεται όλη αυτή η πληροφορία. Αλλά σίγουρα έχει σημασία του βέβαια να μην αφήσουμε να πούμε, θα πρέπει να πούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας τα τελευταία χρόνια κάνει βήματα στο κομμάτι αυτό, γιατί έχουν γίνει τα εργαστήρια δεξιοτήτων στο οποίο έχω δώσει και εγώ υλικό και οι ζωές έχουν δώσει υλικό. Και γενικότερα αυτό το οποίο εγώ παρατηρώ είναι και η αύξηση της επιθυμίας των εκπαιδευτικών να κάνουν φιλοζωικά εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας εγώ βλέπω και μια διάθεση. Κατερίνα, τα κρατάνε όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δείχνουν πολλά πράγματα, ότι έχει υπάρξει, έχει αρχίσει να γίνεται πρόοδος. Αλλά πρέπει να γίνουν και πολύ πολύ περισσότερα φυσικά. Και άλλα ακόμη, ασφαλώς. Τώρα να πούμε ότι κάποιος μπορεί να σε βρει μέσω της ιστοσελίδας, σωστά? Ναι, σωστά. Μέσα από τα social media που είσαι πολύ ενεργή, αν χρειαστεί μια καθοδήγηση, ίσως να γίνει μέλος της ομάδας, εσύ θα κατευθύνεις τον κάθε ένα που θα εκφράσει ενδιαφέρον. Ναι, υπάρχει μια ομάδα συνεργατών, εννοείται, όπου εμείς θέλουμε πάντοτε βοήθεια. Και να περάσουμε και ένα μήνυμα για τον εθελοντισμό που περνάει μια κρίση αυτή στη χώρα, ότι εθελοντής γίνεις ακόμα και από τον καναπέ σου. Λίγο να αφήσουμε λίγο αυτή τώρα με την τεχνολογία και όλα τα σχετικά. Ακριβώς. Υπάρχει δυνατότητα όπως μας το περιγράφεις. Ναι. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώσε και τις ευχαριστίες μας στη Διόνη, τον Άξελ και τον Πόθο για όλα όσα κάνουν. Και εγώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, εμείς τώρα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το Δελτίο Ειδήσεων στην Νοηματική.